εργαζόμενος στο Hellenic Trains στο τεχνικό τμήμα. Λοιπόν, σήμερα μαζί με άλλα σωματεία συγκαλείται μια συγκέντρωση για να θυμίσετε τι ακριβώς, για πέστε. Η συγκέντρωση αυτή είναι στα πλαίσια της κλιμάκωσης, της ενημέρωσης και της δημιουργίας αγωνιστικού κλίματος μπροστά στη μεγάλη απεργία της Τετάρτης που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Σιδηροδρόμων με αφορμή το δυστύχημα στα τέμπη που έγινε πριν ένα χρόνο, αλλά με κύριο άξονα τα χιλιάδες ανεκπλήρωτα αιτήματα των εργαζομένων στο σιδηρόδρομο αλλά και στην Ελλάδα που σχετίζονται με τον εξοργανισμό του σιδηρόδρομου, με την ασφάλεια, με όλα αυτά που λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά τη δημιουργία των αιτίων, πώς δημιουργήθηκαν τα αίτια για το δυστύχημα στα τέμπη. Ένα χρόνο έχει περάσει από το δυστύχημα στα τέμπη. Κάποιοι το αποκαλούν έγκλημα στα τέμπη. Εσείς ως εργαζόμενος και Hellenic Train, βλέπετε να έχει αλλάξει κάτι από τότε μέχρι σήμερα? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό και είπα πριν ότι δεν μιλάμε απλά για μια τιμή απέναντι στους νεκρούς μας, αλλά μιλάμε ξεκάθαρα για έναν αγώνα που σχετίζεται με αιτήματα που είναι ανεκπλήρωτα. Και ακριβώς για αυτά τα αιτήματα παλεύουμε. Οπότε, η απάντησή μου είναι ότι προφανώς δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αντίθετα, βλέπουμε χειρότερα να γίνονται. Δρομολόγια αναβάλλονται, υπάρχουν καθυστερήσεις, υποδομές καταραίουν.